Διαψεύδει η τουρκική ακτοφυλακή ότι δεν βοήθησε 22 μετανάστες που ναυάγησαν στα τουρκικά χωρικά ύδατα με αποτέλεσμα να πεθάνουν 4 μικρά παιδιά. Η εικόνα ωστόσο από τα σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής που διέσωσαν τους υπόλοιπους 18 μετανάστες δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνίας. Ζητάει τώρα και τα ρέστα η τουρκική ακτοφυλακή για το ναυάγιο που κόστησε τη ζωή σε 4 μικρά παιδιά ανοιχτά της Λέσβου σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Διατυπώθηκαν αβάσιμοι ισχυρισμοί ότι στα τουρκικά χωρικά ύδατα βορειοανατολικά της Λέσβου συνέβη περιστατικό με νεκρούς μετανάστες και ότι η διοίκηση ακτοφυλακής Τουρκίας δεν πραγματοποίησε επιχείρηση διάσωσης. Η εικόνα από τις κάμερες των ελληνικών σκαφών διαψεύδει ωστόσο τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Σε αυτό το βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή του ναυαγίου. Η βάρκα βουλιάζει και 22 άνθρωποι πέφτουν στη θάλασσα. Τα στελέχη του λιμενικού που βρίσκονται σε περιπολία στα ελληνικά ύδατα ειδοποιούν την τουρκική πλευρά. Μπροστά στην επικείμενη τραγωδία, με ανθρώπους να ουρλιάζουν και παιδιά να πνίγονται, το πλήρωμα του ελληνικού σκάφους ξεκινά την επιχείρηση διάσωσης. Κάπου εκεί εμφανίζεται το τουρκικό σκάφος. Το σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής εκτέλεσε κινήσεις πλησίων του ναυαγίου με μεγάλη ταχύτητα, ενώ εξελισσόταν η διαδικασία περισυλλογής των ναυαγών και εν συνεχεία αρνήθηκαν την παραλαβή των διασωθέντων αλλόδαπων. Μια βάρκα σχεδόν γεμάτη με ανήλικα παιδιά εντοπίστηκε στο κοκάρι της Σάμου. 36 άτομα συνολικά μαζί με τους ενήλικες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά. Αυξάνονται οι ροές, πληθαίνουν τα τεχνητά ναυάγια και οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Μόνο χθες το λιμενικό σώμα κλήθηκε να βοηθήσει σε 7 περιπτώσεις. Στη Σάμο και τη Λέσβο έχασαν τη ζωή τους μια γυναίκα και 4 παιδιά. Διασώθηκαν 148 άνθρωποι και ανάμεσά τους εντοπίστηκαν και 5 διακινητές. Πάμε, έλα. Ναι. Μπράβο, μπράβο! Το μικρό αγόρι που επανήλθε στη ζωή χάρη στις ενέργειες των λιμενικών στη Σάμο βγήκε από το νοσοκομείο και είναι καλά. Δεν έχουμε αυταπάτες. Εδώ ζούμε, είναι 7 στάδια η απόσταση που μας χωρίζει. Είμαστε όλοι σίγουροι ότι δεν ξεκινάει τίποτα χωρίς το ξέρουν οι τουρκικές αρχές. What? Βλέπετε? Κλείσε. Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 13 μετανάστες στην Αλεξανδρούπολη για την κατηγορία της απόπειρας εμπρισμού. Οι 8 Σύριοι και 5 Πακιστανοί που εχμαλωτίστηκαν στο τρέιλερ 45χρονου βρέθηκαν απολογούμενοι μετά τις καταγγελίες που έκαναν οι αυτόκλητοι πολιτοφύλακες ότι δήθεν τους είδαν να τοποθετούν εμπριστική κατασκευή στη Νέα Χιλή. Δες τι οργάνωση έχουνε. Με δεδομένο ότι 13 Σύριοι και Πακιστανοί πολίτες δεν διαθέτουν γνωστή κατοικία στη χώρα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η κατηγορία σε βάρος τους κρίθηκε έολη. Οι δράστες της σε βάρος τους αρπαγής βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό μετά από τη διαφωνία ανακρίτριας και εισαγγελέα και την τελική απόφαση για την προφυλάκησή τους θα λάβει το Συμβούλιο. Ωστόσο, οι 13 θα αντιμετωπίσουν τις διοικητικές κυρώσεις για την παράνομη είσοδο στη χώρα, με τους δικηγόρους τους να υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να τους δοθεί άδεια παραμονής ως θύματα ρατσιστικής βίας. Η χώρα μας εφαρμόζει μια αυστηρή αλλά μια απολύτως δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, σεβόμενη τις διεθνείς της υποχρεώσεις, σεβόμενη την ανθρωπιστική μας παράδοση. Μέρα μεσημέρι, πού είναι οι αρχές? Μετά πάντως τη δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο και δεύτερου βίντεο με εχμαλωσία μεταναστών σε περιοχή του Εύρου, ο Άριος Πάγος ζητεί από την εισαγγελία της Αλεξανδρούπολης να διενεργήσει σειρά ερευνών για τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους ρατσιστικές ενέργειες. Όπως είδαμε στο ρεπορτάζ, η εισαγγελία του Αριουπάγου έχει ζητήσει την πλήρη διερεύνηση περιστατικών ρατσιστικής βίας στην περιοχή του Εύρου με θύματα μετανάστες. Η Ηλία Κοντοπούλου έχει πληροφορίες για το πού θα στραφούν οι έρευνες, Λία. Πρόκειται, Ρίτσα, για τη δεύτερη παρέμβαση της εισαγγελίας του Αριουπάγου μέσα σε μία εβδομάδα. Είχε προηγηθεί εκείνη της εισαγγελίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Γεωργίας Αντιλίνη για το περιστατικό με τον εγκλεισμό 13 μεταναστών μέσα σε τρέιλερ από 3 αυτόκλητους πολιτοφύλακες. Σήμερα, ο αντισαγγελέας Γιώργος Καδιαρέσης, που είναι αρμόδιος για θέματα ρατσισμού, ζήτησε με αφορμή το νέο περιστατικό ενός πολίτη που σε βίντεο φαίνεται να κρατά 4 μετανάστες να γίνει ταχεία, ενδελεχής και λυσιτελής έρευνα για όλες τις καταγγελίες σχετικά με άσκηση βία σε βάρος μεταναστών. Σε περίπτωση, Ρίτσα, που διαπιστώνεται αξιόπινες πράξεις από εδώ και στο εξής, ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου ζητεί να ακολουθείται η αυτόφορη διαδικασία και χαρακτηρίζει μεσαιωνικά τα φαινόμενα αυτοδικίας που, όπως επισημαίνει, μπορούν να εκθέσουν τη χώρα μας διεθνώς. Παράλληλα, έχει δοθεί εντολή στην Εισαγγελία Αθηνών με τη συνδρομή της δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος να γίνει έλεγχος σε αναρτήσεις ρατσιστικού μίσους στα κοινωνικά δίκτυα. Θα διερευνηθεί η τυχόν διάπραξη αυταπεγγέλτως διοκομμένων αδικημάτων, όπως εγκληματική οργάνωση, παρασκευαστικές πράξεις κάτι της προδοσίας, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, απειλή και μισαλόδοξη ρητορική. Σε ευχαριστούμε, Ηλία.